Τώρα, για να έρθουμε στα δικά μας, τα ευρωπαϊκά που έχουν γίνει πλέον δικά μας, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκ Σκρέκα, ο οποίος είναι συγγραφέας, οικονομολόγος, δικηγόρος, έχει υπάρξει και δημοσιογράφος. Κύριε Σκρέκα, να σας καλωσορίσουμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλή χρονιά και σε εσάς. Ευχόμαστε το καλύτερο. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο το 2012, το οποίο φαίνεται να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα είναι, αλλά η αισιοδοξία είναι η μισή οικονομία. Που λένε. Βεβαίως, ή τουλάχιστον το sentiment. Έτσι, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ας ελπίσουμε ότι το 2011 πραγματικά θα είναι ο πάτος. Οπότε, αν είναι άσχημα το 2012, τουλάχιστον να είναι καλύτερα από ό,τι πέρσι. Μέσα έτσι στο νέο έτος, έτσι όπως το έχετε δει να ξεκινάει και σε επίπεδο αγορών και σε επίπεδο εξελίξεων, ποια πιστεύετε θα είναι τα γεγονότα τα οποία θα τραβήξουν περισσότερο το ενδιαφέρον τη φετινή χρονιά? Κυρίως πολιτικά. Πολιτικά, κύριε. Πιστεύω ότι οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη θα καθοριστούν σε πολιτικό επίπεδο, γιατί εκεί υπάρχουν και οι λύσεις τελικά. Ο προβληματισμός δεν θα είναι βέβαια τόσο πολύ για τις εκλογές που θα έχουμε στην Ελλάδα, αλλά δεν θα υπάρχει αυτό το σύνολο Μερκοζή, γιατί ο κύριος Σαρκοζή πάει σε εκλογές στη Γαλλία. Αυτό θα είναι καθοριστικό και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα είναι αποδυναμωμένος από τώρα. Οπότε οι παίχτες που θα καθορίζουν τις εξελίξεις θα είναι η κυρία Μέρκελ, θα είναι η κυρία Λαγκάρντ του ΔΝΤ και ο κύριος Μάριος Ντράγι, που σήμερα θα μιλήσει και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει. Κάποιες άλλες εξελίξεις βέβαια θα είναι αν η Ισπανία και η Ιταλία πράγματι θα δεχθούν βοήθεια από το ΔΝΤ και την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί βλέποντας τις πολιτικές που έχουν εφαρμόσει στην Ελλάδα σίγουρα θα θέλουν να το αποφύγουν. Και επίσης πρέπει να δούμε αν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία θα ζητήσει και αυτή περισσότερα χρήματα ή περισσότερη βοήθεια. Το θέμα είναι τι βοήθεια μπορεί να πάρει και η Ιταλία και η Πορτογαλία, οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες έτσι, σε σχέση με την Ελλάδα. Πολύ μεγαλύτερες και γι' αυτό λέω ότι είναι σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή λύσεις μπορούν να υπάρξουν και μπορεί να εφαρμοστούν γρήγορα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να είχε τη δυνατότητα, έστω με λογικά επιτόκια, να μπορεί να δανείζει απευθείας σε κράτη. Γιατί να δανείζει μόνο σε τράπεζες. Δηλαδή είδαμε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς να δίνει μισό τρισεκατομμύριο με 1% για 3 χρόνια σε εμπορικές τράπεζες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να δανείσει απευθείας σε κράτη. Το δεύτερο. Μήπως εκεί μπλέκεται λίγο με το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει, να δανείζει σε κράτη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως ρόλο το συγκεκριμένο να δανείζει τράπεζες και βεβαίως αυτό που συζητάτε ότι θα μπορούσε να κάνει είναι να τυπώσει επιπλέον χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι από τις λίγες κεντρικές τράπεζες του κόσμου mm-hmm. που δεν μπορεί να δανείσει απευθείας σε κράτη. Mm-hmm. Δες τη Fed. Δες την Τράπεζα της Αγγλίας. Δες την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ή του Καναδά. Mm-hmm. Μπορούν να τα κάνουν αυτά. Τώρα, μία πολύ πιο εύκολη λύση, εγώ πιστεύω, εκτός από το EFSF που ήδη μας προβληματίζει πάρα πολύ και αν η Γαλλία χάσει το AAA και κάποιες άλλες χώρες χάσουν το AAA, δεν θα έχει και αυτή η AAA, οπότε δεν θα μπορεί να δανειστεί φθηνά. Χωρίς να αλλάξουμε συνθήκες Λισαβόνας και το υπόλοιπο οικοδόμημα της Ευρωζώνης, που χρειάζεται αλλαγές, δεν λέμε. Θα μπορούσαν να κάνουν το EFSF τραπεζικός φορέας να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το ίδιο 1% που έχει δανείσει σε εμπορικές τράπεζες και στη συνέχεια να δανείσει κράτη. Είναι τόσο απλό να γίνει κάτι τέτοιο? Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει. Αν υπάρχει η πολιτική θέληση. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Έχουμε 2 χρόνια που κάθε 2 και 3 μήνες οι Ευρωπαίοι μας λένε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Αυτή τη φορά είναι η τελική λύση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Και σε 2-3 μέρες έχουμε καταλάβει ήδη ότι δεν έχουν λύσει απολύτως τίποτα. Μα καταρχήν, βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο 1 χρόνο, ότι γίνονται συνεχώς κρισιμότερες σύνοδοι κορυφής, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώνονται με μια νέα και με μια νέα που είναι αρκετά σημαντικότερη. Και τίποτα από αυτά που αποφασίζονται δεν βλέπουμε να γίνονται πράξη και να βοηθούν κάπως την κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι η έλλειψη σκέψης των πολιτικών αρχηγών και θάρρος. Γιατί έχουν καλούς ανθρώπους που τους συμβουλεύουν. Δεν χωράει αμφιβολία εκεί. Πολιτικό θάρρος όμως δεν υπάρχει. Και όταν έχεις συνηθίσει να βρίζεις τον Έλληνα, τον Ιταλό, τον Ισπανό, μετά είναι λίγο δύσκολο να πεις στο λαό σου ότι μάλλον δεν φταίνε μόνο αυτοί, μάλλον έχουμε προβλήματα θεσμικά που πρέπει να λύσουμε και μάλλον υπάρχουν ευκολότερες λύσεις παρά να δανείζουμε στον Έλληνα να σώσουμε τις δικές μας τράπεζες. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το PSI. Mm-hmm.
που δηλαδή κάτι κάνει για το χρέος της Ελλάδος, που δεν έπρεπε να είχε φτάσει ποτέ εκεί, αλλά είναι γνωστά τα προβλήματα που είχαμε εμείς σαν πολιτικό σύστημα σε αυτή τη χώρα και της δημόσιας διοίκησης, και επίσης τα προβλήματα που είχαμε και μετά τους πολέμους και με τις 4 χρεοκοπίες που καμία φορά δεν γλιτώσαμε τα προηγούμενα χρέη, τα ξαναπληρώσαμε και με περισσότερα επιτόκια, με πανωτόκια κιόλας. Έτσι. Πάντως, εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση και βλέπουμε ότι μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές με την στήριξη των Ευρωπαίων, γιατί από εδώ μπορούμε να στηριχτούμε, από τους δικούς μας, έχουν γίνει πλέον δικοί μας. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπαίνουν και θέματα εθνικής κυριαρχίας για την Ελλάδα. Υπάρχουν, ήδη υπάρχουν. Και το υπάρχουν, θέμα είναι τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Μα υπάρχουν και πάρα πολλά. Και τώρα που μιλούσαμε και αγγίξαμε το θέμα το PSI, τα ελληνικά ομόλογα με το swap να έχουν μία ρήτρα ότι ο νόμος που θα διέπει αυτά τα ομόλογα θα είναι της Αγγλίας και όχι της Ελλάδας, είναι πρόβλημα για την Ελλάδα. Είναι πρόβλημα για εμάς σαν έθνος ότι το χρέος μας, αν πάει στα δικαστήρια, δεν θα πάει σε ελληνικά δικαστήρια. Αλλά εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, εκεί που τα έχουν οδηγήσει και οι Ευρωπαίοι και εμείς και το Δουνουτού, δεν υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις. Θέματα κυριαρχίας υπήρχαν και ακόμη θα υπάρχουν και στο μέλλον θα χειροτερεύσουν, πιστεύω. Μάλιστα. Τώρα που η κατάσταση έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και η Ευρώπη ουσιαστικά δυσκολεύεται έτσι να κάνει πράξη αυτά τα οποία σκέπτεται. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε για πρώτη φορά και ουσιαστικά είναι φυσικό να μην ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε. Και από όλη αυτή την κατάσταση έχουμε πάρα πολλά αρνητικά και δημοσιεύματα και εκτιμήσεις τα οποία κάνουν λόγο για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, για χρεοκοπία της Ελλάδας. Και μάλιστα είχαμε και το 40% του αγγλοσαξονικού κόσμου να βλέπει διάσπαση της Ευρωζώνης μέσα στο 2012. Και είναι ο Μούρ, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι τουλάχιστον ένα κράτος θα βρεθεί εκτός Ευρωζώνης το 2012. Πώς τα βλέπετε αυτά τα δημοσιεύματα? Θα είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι δυνατόν να δούμε κράτος να βγαίνει από το ευρώ? Λογικό μου φαίνεται όταν ρωτάς μια τέτοια ερώτηση κάποιος να σου πει ναι, το πιο πιθανό είναι κάποια χώρα να φύγει. Αν αυτό θα γίνει είναι άλλο θέμα βέβαια. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου εύκολο. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει χαοτικά τουλάχιστον. Και γενικότερα όταν ακούω το 40 ή το 60%, μια φορά και ένα καιρό πιστεύανε ότι δεν υπήρχε κρίση. Η αλήθεια και οι γνώμες πολλές φορές διαφέρουν. Αλλά αυτό που είπες αρχικά έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι έχουμε τώρα τόσο καιρό και είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες αυτές της κρίσης και αυτά που βρίσκουμε μπροστά μας. Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις 2 χρόνια, πάει να πει ότι πρέπει να καθίσεις κάτω και να χαράξεις μία πορεία και ένα σχέδιο βιώσιμο. Από την αρχή δεν θέλανε και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πόσο βαθιά και σημαντικά ήταν αυτά τα προβλήματα. Κάναμε 1,5 χρόνο σαν Ευρωζώνη να αναγνωρίσουμε ότι ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα στο οικοδόμημα. Αυτό δεν αρκεί και δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αν θέλουν πράγματι να βοηθήσουν την Ελλάδα, εκτός από το 50% haircut και τη ρευστότητα που θα δώσουν τα 130 δις, 30 για τις τράπεζες, 100 για το κράτος, και θα χρειαστούμε πλεονάσματα τουλάχιστον πρωτογενές από το δεύτερο εξάμεινο του χρόνου, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να εφαρμόσεις ένα Marshall Plan. Η ίδια η Ελλάδα ούτε μπορεί να τυπώσει χρήμα, ούτε μπορεί να δανειστεί. Οπότε δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα η ίδια. Μόνο οπότε να κάνει τις δικές της προσαρμογές, ναι, και μεταρρυθμίσεις. Οπότε το μοντέλο του Keynes, δηλαδή ότι ρίχνουμε λεφτά στην αγορά κατά κάποιο τρόπο ή επενδύουμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Ελλάδα. Το απορρίπτουμε γιατί δεν μπορεί να γίνει από την ίδια την Ελλάδα. Οπότε. Οπότε χρειάζεται βοήθεια ή από το Δουνουτού ή από τους εταίρους στην Ευρωζώνη για να μπορούν να υπάρχουν κάποιες επενδύσεις για να ξεκινήσει ή τουλάχιστον να σταθεροποιήσει η οικονομία. Γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο fiscal drag σε μια οικονομία, δηλαδή μόνο και μόνο που μαζεύεις τα ελλείμματα και προσπαθείς να κόψεις συντάξεις, μισθούς κτλ., αυτό αφαιρεί 3,5% τουλάχιστον του ΕΕΠ της χώρας κάθε χρόνο. Ακριβώς. Μόνο από αυτό. Μόνο από αυτό. Δεν μιλάμε για την αύξηση ανεργίας τώρα και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπω ότι οι συνταγές που έρχονται για μειώσεις μισθών περιττέρου και τώρα στον ιδιωτικό τομέα είναι εντελώς λαθασμένες.
Αυτή η πολιτική λιτότητα, εφόσον δεν αποδίδει και βλέπουμε ότι και στα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν έχουμε πιάσει κανένα στόχο, γιατί συνεχίζουν και εντείνονται? Κλασικό debt trap. Κλασικό debt trap. Παγίδα. Ακριβώς. Είναι παγίδα. Όσο μειώνεις, όσο κόβεις μισθούς, όσο καταστρέφεις την κατανάλωση και το επίπεδο ζωής της μεσαίας και της χαμηλότερης τάξης, τόσο πιο χειροτερεύει η οικονομία. Και είναι μια οικονομία εδώ που δεν βασίζεται ούτε σε εξαγωγές, ούτε σε επενδύσεις. Είναι μια οικονομία που βασίζεται στην κατανάλωση. Έχουμε καταστρέψει την κατανάλωση που ήταν ένας μοχλός ή ο μεγαλύτερος μοχλός της οικονομίας και τώρα χρειάζεται χρόνο να βρούμε άλλοι τρόποι. Αυτή ήταν η δική μας φούσκα, η κατανάλωση. Δεν βοήθησε, αλλά μας βοήθησαν και απ' έξω με ένα πολύ σκληρό νόμισμα να μπορούμε να εισάγουμε πολλά περισσότερα προϊόντα και να μην μπορούμε εμείς να τα εξάγουμε. Οπότε, σε μια χώρα η οποία έχει υπερκαταναλώσει τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν στηρίζεται στις εξαγωγές, δεν παράγει ουσιαστικά. Πώς θα μπορούσε να στηριχθεί στα πόδια της σε περίπτωση που δεχθούμε το σενάριο της εξόδου από το ευρώ? Εγώ δεν δέχομαι το σενάριο εξόδου από το ευρώ άμεσα. Θα ήθελα να το δω σταδιακά. Σε 3 με 5 χρόνια με σχέδιο πολύ καλό και προετοιμασμένο. Αν παραμείνει η Ευρωζώνη όπως είναι, δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει όπως είναι, θα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό οικοδόμημα του ευρώ σε τουλάχιστον ένα χρόνο, γιατί δεν είναι βιώσιμο έτσι πως είναι και στην οικονομία πράγματα που δεν είναι βιώσιμα καταραίουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, βάζουμε μια ανατελεία να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θετικά το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει με τον γενικό δείκτη να ενισχύεται κατά 1,32%. Αν μπορούμε να δούμε και το ισοζύγιο της αγοράς και τους επιμέρους δείκτες για να πάρουμε μια γενικότερη έτσι, εικόνα από την σημερινή συνεδρίαση. Βλέπουμε με μια ματιά ότι 75 μετοχές ενισχύονται, 33 υποχωρούν και 26 παραμένουν αμετάβλητες. Ενώ στους επιμέρους δείκτες βλέπουμε τον 20 να συνεχίζει με κέρδη της τάξης του 1,65%. Βλέπουμε ότι στο μεγάλη στήριξη εξακολουθεί και δίνεται από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ενισχύεται κατά 6,5%. Εθνική Τράπεζα επίσης στο συν 5,11%. Μαρφίν στο συν 4,3%. Πειραιώς με κέρδη κοντά στο 4%. Αλφα, Eurobank. Βλέπουμε λοιπόν οι τράπεζες να δίνουν μεγάλη στήριξη. Ο Σαραντάρης ενισχύεται κατά 1,2%. Ο Οχδοντάρης στο συν 1,76%. Ο Φούτζ 140 με κέρδη της τάξης του 1,41%. Λοιπόν, είδαμε τι γίνεται στην ελληνική αγορά και βεβαίως είμαστε μαζί στο κεντρικό στούντιο του SBC με τον κύριο Νίκ Σκρέκα, ο οποίος είναι οικονομολόγος, συγγραφέας και δικηγόρος. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Βλέπουμε, κύριε Σκρέκα, ποια είναι η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου σήμερα. Είναι η δεύτερη μέρα που βλέπουμε την αγορά με κέρδη. Χθες ήταν η πρώτη μέρα για το 2012 που το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε θετικά. Πραγματικά η εικόνα αυτή αντικατοπτρίζει έτσι τις ανησυχίες και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν για την ελληνική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αρχίσει να φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία από τις αγορές και αυτό αποδεικνύεται κυρίως από την εικόνα των δημοπρασίων. Δηλαδή, είδαμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία με το αρνητικό επιτόκιο και σήμερα σε κάποιες δημοπρασίες και σε Ιταλία και σε Ισπανία τα πράγματα να ηρεμούν και να υπάρχει ζήτηση. Αυτό πραγματικά δείχνει ηρεμία στις αγορές ή είναι κάτι επιφανειακό? Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να λέμε ότι έχουν ηρεμήσει οι αγορές. Ας μην ξεχνάμε τα πολλά λεφτά που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα. Οπότε σαν τράπεζα δεν θα έπαιρνες ομόλογα της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Θα έπαιρνες. Και βεβαίως, απλά να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε και τα τριετή δάνεια προς τις ευρωπαϊκές, οι οποίες επίσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στα συγκεκριμένα κεφάλαια για τις συγκεκριμένες αγορές σε δημοπρασίες. Αν θα δούμε τώρα την ίδια ζήτηση για ιταλικά ή ισπανικά ή κάποια άλλα ομόλογα, είναι ένα ερωτηματικό. Και είναι κάτι που θα δούμε στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε λήξεις ομολόγων της Ευρωζώνης θα έχουμε το 2012. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να δούμε ακριβώς κατά πόσο έχουν ηρεμήσει αυτές οι αγορές και να μην ξεχάσουμε το εξής, ότι όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα χρειαστούν καινούρια κεφάλαια. Το πώς θα μπορούν να τα βρουν αυτά τα κεφάλαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο.
Είδαμε τι έγινε με τη UniCredit. Έτσι. Είναι ένα παράδειγμα της κατάστασης έτσι, στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Οπότε κάναμε ένα θετικό βήμα, όπως ξεκίνησε η χρονιά, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ότι οι αγορές ομολόγων και προπαντός για την περιφέρεια της Ευρωζώνης έχουν ηρεμήσει. Μάλιστα. Πάντως, σήμερα και στην Ιταλία είδαμε θετικά αποτελέσματα και η Ισπανία κατάφερε να αντλήσει 9,9 δις με χαμηλό επιτόκιο. Αυτό που ακούμε τελευταία είναι ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωζώνης, αλλά παρόλα αυτά η Ιταλία επίσης έχει σημαντικά προβλήματα, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από της Ελλάδας. Και να δούμε να σκάει κάτι από εκεί. Εκεί θα είναι το τέλος. Η μεγάλη απειλή για την Ευρωζώνη είναι η Ιταλία καταρχάς και μετά η Ισπανία. Mm-hmm. Το αν θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, που δεν το εύχομαι και δεν το εύχομαι γρήγορα, δεν θα σημαίνει ότι η Ευρωζώνη θα σταματήσει να υπάρχει. Αυτό δεν θα είναι η μεγάλη απειλή για το ευρώ. Αν φύγει όμως η Ιταλία, δεν θα υπάρχει και πάρα πολύ νόημα να συνεχίζεται η Ευρωζώνη. Και εκεί μπορεί να δούμε αυτή την περιβόητη διάλυση που ακούμε συζητήσεις για τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα. Τώρα, το ευρώ έχει επέτειο φέτος, κλείνει τα 10 του χρόνια. Έχουμε δει βεβαίως να κερδίζει από την περίοδο που εισήχθη στην Ευρωζώνη. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο διάστημα έχει καταγράψει σημαντικές απώλειες με το δολάριο να κερδίζει. Σήμερα να πούμε ότι διαπραγματεύεται στο 1,2757 με μια μικρή άνοδο. Αυτό που έτσι συζητάμε και εδώ από το SBC με τους αναλυτές και τους οικονομολόγους και θα ήθελα τη δική σας γνώμη, είναι ότι το δολάριο πλέον φέτος θα είναι μεγάλος κερδισμένος και θα δούμε το ευρώ να φτάνει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Θα είναι ρυψοκίνδυνο να πούμε ότι θα έρθουμε και σε πάρητη. Δεν έχω την εντύπωση ότι μια τέτοια αγορά που είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων κάθε μέρα είναι τόσο εύκολα να προβλέψεις τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε πολέμους, Πακιστάν, Ιράν, πώς θα υπάρχει εμπλοκή της Αμερικής που θα πάει η τιμή του πετρελαίου κτλ. Αλλά ας μιλήσουμε τώρα μόνο και μόνο για το δολάριο ευρώ, mm-hmm. για να είναι λίγο πιο εύκολα και πιο κατανοητά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η τάση σε όλους τους traders να πουλάνε ευρώ και να αγοράζουν δολάριο. Ή δολάριο του Καναδά. Mm-hmm. Αυτά τα δύο νομίσματα αυτή τη στιγμή είναι by far the most popular. Και πιστεύω ότι για το πρώτο τρίμηνο ως εξάμηνο αυτή η τάση θα επιτυχάνεται. Mm-hmm. Εγώ μπορεί, πιστεύω, να δούμε το 1,25. Δεν πιστεύω ότι αποκλείεται και υπάρχει μια πολύ ψηλή δυνατότητα. Κάποιοι έχουν μιλήσει και για το 1,20. Και αυτό μπορεί να το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι το ευρώ θα έχει δύο διαφορετικές τάσεις. Μία πτωτική για το πρώτο εξάμηνο και μία σταθεροποιητική προς αυξητική στο δεύτερο. Βέβαια, ένας παράγοντας που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει με το QE, το Quantitative Easing, το κεντρικών τραπεζών της Αμερικής και της Ευρώπης, αν υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Θα έχουμε κάποια στοιχεία σήμερα από τον κύριο Ντράγκη, αν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Περαιτέρω ενίσχυση. Για quantitative easing. Γιατί αυτή τη στιγμή αγοράζουν ομόλογα και κάνουν sterilization. Πάντως, τα δάνεια τα οποία δόθηκαν, τα τριτή δάνεια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από κάποιους θεωρήθηκαν ως QE, ως πιστωτική χαλάρωση, όπως το λέμε στα ελληνικά. Είναι. Ο Ντράγκη είναι πολύ πιο ήπιος και πολύ πιο φιλικός, να το πούμε, προς τις αγορές από ό,τι ήταν ο Τρισέ, mm-hmm. που ήταν πολύ πιο σκληρός. An inflation hawk. Έτσι. Και πιστεύω ότι καλά κάνει και ο Ντράγκη, γιατί ο πληθωρισμός δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης. Η ανεργία, η έλλειψη ανάπτυξης, τα συσσωρευμένα χρέη, όλα αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα της Ευρώπης. Τα βλέπουμε καθημερινά. Οπότε, θα δούμε τι θα γίνει και με το quantitative easing, αλλά αν δούμε μηδενικά επιτόκια στην Αμερική, δεν πιστεύω ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι 1:1 δολάριο ευρώ. Τώρα, αν σε κάποιο μήνα ή σε κάποια εβδομάδα δούμε ένα κράχ και φύγει η Ελλάδα, βραχυπρόθεσμα θα υπάρχει ένα σοκ στις αγορές. Και μπορεί κάποιοι να μιλήσουν για το τέλος του ευρώ, η έξοδος της Ελλάδας ή μιας άλλης χώρας εκτός της Ελλάδας. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει. Και να πούμε και το άλλο παράδοξο. Mm-hmm. Αν φύγει η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία από το ευρώ, μετά από την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα το ευρώ θα ανεβεί.
γιατί θα μείνουν πιο ισχυρές οικονομίες. Και αν δούμε ένα μικρότερο εμβέλειας ευρώ με Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, τέτοιες χώρες, το ευρώ θα ξαναπάει 140 και 145. Οπότε δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα ότι βλέπουμε από τώρα ότι το ευρώ θα πέσει για όλο το χρόνο. Μάλιστα, βέβαια, είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν έτσι. Αρχικά πιστεύω ναι ότι θα δούμε πτώση. Υπάρχει αυτό το trading pattern αυτή τη στιγμή που όλοι πουλάνε ευρώ και αγοράζουν, όπως είπαμε, δολάριο και δολάριο Καναδά. Αλλά αυτό δεν θα προχωρήσει, πιστεύω, πέραν από το πρώτο εξάμεινο. Μάλιστα. Πάντως, το θέμα της νομισματικής χαλάρωσης που αναφερθήκατε προηγουμένως, που ακολουθείται και από την Federal Reserve, όπως ξέρουμε, και από την Τράπεζα της Αγγλίας, είναι κάτι το οποίο θέλουν αρκετοί και προτείνουν για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως, το καταστατικό της ίσως το απαγορεύει να γίνει έτσι άμεσα και προς το παρόν γίνεται με έμεσους τρόπους. Αλλά μιας και είπαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματικά βλέπουμε πώς από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αντιμετωπίστηκε η κρίση του 8. Δηλαδή, βλέπαμε να γίνονται συγχωνεύσεις τραπεζών εν μία νυχτή. Είδαμε την Bank of America με τη Merrill Lynch. Συγχωνεύτηκαν και ούτε που το καταλάβαμε. Ναι. Και εδώ βλέπουμε τεράστιες καθυστερήσεις. Διαφορετικό, πολύ διαφορετικό το τραπεζικό σύστημα της Αμερικής από της Ευρώπης, καταρχάς. Και δεύτερο, μην ξεχνάμε, Σοφία, ότι η Ευρώπη δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης. Και η Federal Reserve έχει πολύ πιο πολύ δύναμη και ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και γι' αυτό το λόγο όμως είδαμε ότι πέτυχαν εν μέρη κινήσεις που έκαναν τότε. Πέτυχαν για κάποιους. Αν είσαι ομολογιούχος ή μέτοχος αυτών των μεγάλων τραπεζών, ναι, πετύχανε. Για σένα πετύχανε. Αν είσαι καταναλωτής και καταλαβαίνεις ότι κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ ή πας να αγοράζεις κάτι, ότι οι τιμές αυξάνονται συνεχώς και το επιτόκιο που παίρνεις στις καταθέσεις σου έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν έχει πετύχει για όλους. Ναι. Κάποιοι πληρώνουν την ύφη. Έτσι, και με το έλλειμμα να είναι στα 83 πλάς δισεκατομμύρια δολάρια. Και εκεί, παρόλο το γεγονός ότι είναι ένα ενιαίο κράτος και σίγουρα η υπερδύναμη και το reserve currency, πάλι δεν βλέπουμε ότι μέσα στη Βουλή, στο Κογκρέσο, ότι υπάρχει μία ομαλότητα και ένα πνεύμα πιο λειτουργικό τουλάχιστον. Με την έννοια ότι θέλουν να συνενωθούν μεταξύ τους. Και αυτοί θα έχουν τα προβλήματά τους αυτή τη χρονιά, εκτός από πιθανές εμπλοκές σε πολέμους, άχρηστους για μένα, έχουμε και εκεί εκλογές. Οπότε και εκεί το κλίμα θα περιέχει κάποιο turbulence, θα υπάρχουν ανακατατάξεις και εκεί. Μάλιστα. Θα δούμε πού θα βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, βάζουμε μια ανωτελεία, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να δούμε την εικόνα των αγορών. Επιστρέφουμε να μας δώσετε το καταληκτικό σας σχόλιο σε πολύ λίγο. Ουσιαστικό μέτρο από αυτά που έπρεπε να έχουν ήδη ληφθεί, δεν έχει ληφθεί από αυτή την κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο κεντρικό στούντιο με τον κύριο Νίκ Σκρέκα. Λοιπόν, κύριε Σκρέκα, τα αναλύσαμε όλα, νομίζω. Εκτός από τα ελληνικά δεδομένα, για το εξωτερικό, μια χαρά. Από τα ελληνικά. Στα ελληνικά έχουμε σήμερα τη συνάντηση του κύριου Τσάρλς Νταλάρα, να υπενθυμίσουμε, με τον κύριο Παπαδήμο. Συνέχεια θα συναντηθεί και με τον κύριο Βενιζέλο. Να δούμε επιτέλους τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις για το PSI, το οποίο
Από τη μία κυβέρνηση βλέπουμε να υποστηρίζει ότι πάνε καλά, από την άλλη στελέχη τραπεζικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλώνουν ότι δεν τα πάει καλά. Περιμένουμε τώρα, είμαστε σε αναμονή, έτσι. Ναι. Οπότε όλα καθορίζονται πλέον και από τις πολιτικές εξέλιξεις, όπως μας είπατε από την αρχή, και σε ελληνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Πιστεύω όμως ότι είναι κάποια πράγματα που εμείς οι ίδιοι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο εξωτερικό, δεν μας έχουν βοηθήσει πάντα ή τουλάχιστον δεν είχαν μια καθαρή σκέψη το πώς μπορούσαν να μας βοηθήσουμε, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας. Δηλαδή πρέπει να αντισταθούμε σαν πολιτικό σύστημα σε αυτή τη σκέψη ότι πρέπει να γίνουμε Κίνα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτή δεν είναι η λύση για μας και δεν είναι η λύση για καμία σωστή δημοκρατία της Ευρώπης. Δηλαδή με πολύ χαμηλό κόστος στην εργασία. Έτσι, και ακριβώς. Πολύ υψηλή τάξη, με πολύ λίγους στην υψηλή τάξη. Ναι. Και κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε σίγουρα και πολύ γρήγορα είναι να βελτιώσουμε το φορολογικό σύστημα, να είναι πιο δίκαιο και πιο απλό. Πρέπει η δημόσια διοίκηση να λειτουργήσει αποτελεσματικά επιτέλους και αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και νέες τεχνολογίες να βοηθήσουμε αυτό. Και πρέπει να στείλουμε και ένα σήμα στον έξω κόσμο, έστω με κάποιες μικρές αποκρατικοποιήσεις, ότι we are here to do business. We are open to do business. Αυτό. Εκτός αυτού, μην πιστεύουμε την κάθε φορά που τα ξένα μέσα γράφουν κάτι που είναι πολύ αρνητικό για μας, ή ότι θα καταρρεύσει η χώρα, ή ότι δεν αξίζουν οι Έλληνες, είναι όλοι τεμπέλεδες κτλ. Αυτό... Αυτά δεν είναι έτσι. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Καλώς κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί υπάρχουν και πολλά παιχνίδια συμφερόντων τα οποία οδηγούν ουσιαστικά είτε σίγουρα τα διεθνή μέσα είτε τους οίκους να κάνουν τις εκτιμήσεις που κάνουν. Οπότε. Συμπερασματικά, βρισκόμαστε σε μια στάση αναμονής και περιμένουμε, κύριε Σκρέκα, έτσι. Ακριβώς, αλλά με χαμόγελα, αισιοδοξία και όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε εφόσον είμαστε λίγο πιο ενωμένοι και λίγο καλύτερα ενημερωμένοι. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι το κανάλι σας βοηθάει σε αυτό. Να είστε καλά, κύριε Σκρέκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και για την συμβολή σας στα όσα εξελίχθονται γύρω μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε έτσι τις δηλώσεις του κυρίου Σκρέκα για τις εξελίξεις. Πριν ολοκληρώσουμε, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στις αγορές.